Με το φακό του Κάλινο Νιού, συναντήσαμε τον πρόεδρο των ξενοδόχων τη Καλίνου, τον κύριο Νικόλα Τσαγκάρη, στο χώρο του εδώ, στο ωραίο ξενοδοχείο. Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιο εδώ, κύριε Τσαγκάρη. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον ναι, για του καλεσμένου, του ενήλικου του ξενοδοχείου. Αυτή εδώ η αυλή που βλέπετε είναι η αυλή του πρωινού μα. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε και με άλλου επιχειρηματίε, θέλουμε από τον πρόεδρο των ξενοδόχων να μα πει πώ πήγε η τουριστική σεζόν. Τώρα όπου να είναι τελειώνει κιόλα, έχουμε ακόμα κόσμο, αλλά θέλουμε γιατί οι περισσότεροι μας είπαν ότι ήταν ικανοποιημένοι απόλυτα. Ναι, ε, ναι, όντω είναι η κατάλληλη στιγμή, βρισκόμαστε τέλειο Οκτωβρίου, να κάνουμε έναν απολογισμό. Ε, ήταν μια καλή τουριστική χρονιά, ε, πιστεύω εξίσου καλή με την Περσινή, χρησιμοποιώ το, το Περσινή γιατί ε, είναι στα μάτια πολλών ε, ορόσημο μιας καλής ε, δυνατής τουριστικής σεζόν. Είχαμε κόσμο, ε, Είχαμε μια περίοδο που και φέτο ξεκίνησε από τα τέλη Μαρτίου και θα καταλήξει μέχρι τέλη, συγγνώμη, μέσα Νοεμβρίου περίπου, όσον αφορά τουλάχιστον τα, τα ξενοδοχεία, γιατί πάντα υπάρχουν αναρριχητές στην Κάλυμνο, ακόμα και το χειμώνα, αλλά είναι πιο λίγοι. οι παρατηρήσεις μας ήταν ότι ο κόσμος έμεινε ενθουσιασμένο από τη διαμονή του εδώ στην Κάλυμνο, παρά τα αρκετά προβλήματα που έχουμε της καθημερινότητας τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε. Επίσης πολλοί ήταν λίγο κουμπωμένοι οικονομικά, δηλαδή ναι μεν υπήρχε ο αριθμός αλλά ίσως το, η κατακεφαλή δαπάνη να μην ήταν αυτή που πολλοί ας πούμε ε, ε, περιμένανε. Αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ήταν μια καλή τουριστική σεζόν. Ναι, αυτό ακούμε από όλου και αυτό μα ε, ικανοποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, εγώ όμω θέλω να σα ρωτήσω και ε, το εξή. Έχουμε νέο δήμαρχο, πρέκυψε από τι τελευταίε εκλογέ. Έχουμε, θα έχουμε νέα δημοτική αρχή από πρώτη σε 1η του 24 Εσεί, ω ε, ξενοδόχοι και εσεί ω πρόεδρο, έχετε υπόψη σα τι πρέπει να, να συζητήσετε μαζί του, τι πρέπει να βελτιώσει εδώ σε αυτή την περιοχή. Ε, όταν λέτε περιοχή εννοείται μόνο το Μασούρι ή γενικότερα στην Κάλλη γενικότερα, γενικότερα γιατί το, το θέμα ναι, της αφορά όλους, αφορά όλους ναι. κοιτάξτε σε κάθε αρχή καινούργια δημοτικής αρχής διακατεχόμεθα από ευχέ και ελπίδα mm -hmm. Λοιπόν, τα θέματα και τα προβλήματα τα γνωρίζουμε όλοι είναι διαχρονικά mm -hmm. ε, δεν έχουν λυθεί ε, ελπίζομαι ότι η δημοτική αρχή θα σκύψει πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας κυρίως αυτά είναι που δημιουργούν τι άσχημε εντυπώσει προ τα έξω, ε, τα θέματα της καθαριότητα, τα θέματα της συγκοινωνία, τα θέματα των παραλίων, του φωτισμού, ε, του φωτισμού ε, της συ, ε, των αποχέτευσεων, ε, αυτά αυτά είναι και είναι στο χέρι της Δημοτική Αρχής να τα, να τα κοιτάξει. Ε, το άλλο θέμα είναι το θέμα τη προβολή της καλύμνου προ το εξωτερικό, αλλά θεωρώ ότι η άμεση προτεραιότητα είναι να λυθούν αυτά τα χρόνια προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία μας ταλαιπωρούν όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε τυχεροί που η ομορφιά του νησιού μας ε, υπερ, υπερκερνά ε, τα αρνητικά. Mm -hmm. ε, δηλαδή, αν ρωτήσετε κάποιον ο οποίο φεύγει από την κάλυμνο, ε, θα σου πει μόνο θετικά και αν του κάνει και δύο-τρει ερωτήσει, θα σου πει: Α, ναι, παρατήρησα, ξέρω εγώ, ότι και αυτό, και αυτό, Ευτό. και αυτό. Αυτό όμω δεν είναι δικαιολογία. Ε, αφορά η καθημερινότητα και εμά. Δεν αφορά μόνο του ξένου, αφορά την καθημερινότητά μα. Πρέπει ε, η νέα δημοτική αρχή να ξεκινήσει, ε, βάζοντας πρόγραμμα, να λύσει αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένω. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί και εμείς μιλώντας με τον κόσμο, εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν η καθημερινότητα. Ναι. Αυτό που είπατε, συγκοινωνία, φωτισμός, καθαριότητα, όλα αυτά ήταν τα προβλήματα που έβαζε μπροστά, και όχι τα, πολύ, τα μεγάλα έργα που βέβαια θα βοηθήσουν πολύ την Κάλληνο. Ναι, Φαντάζ... ο, ο, ο επισκέπτης δεν το δεν βλέπει, βλέπει ναι. το, το καθημερινό. Ναι, αυτό. Είναι τον, αυτό είναι που τον ενοχλεί. Επίσης, ένα άλλο θέμα που μας είπαν εδώ οι επιχειρηματίες της περιοχής σας είναι και το θέμα του πάρκινγκ. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάθε χρόνο γίνεται και πιο έντονο. Ε, Υπήρξαν υποσχέσεις ότι θα βρίσκονται χώροι... Ε, το χώροι... Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι αλλά εντάξει πρέπει όμως και να ψάξει κανείς γιατί ε, κάθε χρόνο ιδιαίτερα το, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου ε, που έρχονται και πολλοί Έλληνες με δικά τους αυτοκίνητα η κατάσταση εδώ είναι απελπιστική. Απελπιστική, απελπιστική. και για να περάσεις είναι πάρα πολύ... Και για να περάσεις αλλά για να σταθμεύσεις είναι ναι. ακόμα πιο, πιο δύσκολο. Ε, και μια τελευταία ερώτηση. Οι ομογενείς... Ναι. Είναι εκείνοι που βοήθησαν περισσότερο τώρα το καλοκαίρι, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Ε, κοιτάξτε, οι ομογενεί σίγουρα βοήθησαν την, την οικονομία. Ε. Ε, από την πλευρά των ξενοδόχων που είμαι εγώ, ε, δεν μπορώ να, να πω ότι α πούμε εντάξει, γιατί οι περισσότεροι ομογενεί ε, έχουν τα δικά ε. του <σπάει> σπίτια, ε, φιλοξενούνται ε. κλπ. Αλλά οπωσδήποτε ε, είναι μια τονωτική ένεση για, το, για τον τουρισμό, ε. για όλου του κλάδου το, το καλοκαίρι. Μάλιστα. Μία ερώτηση από μακριά, την ε. 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 παραλάβετε εσεί, για ε. ε. τα ε. δρομολόγια ε. τη ε. Αλέκτη. Ε. 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 Ναι. Ε, ναι. Για τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ ναι. ρωτάει λοιπόν, ο τα δρομ, Για τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ. Ε, Μπαστικάρι. Ναι. ναι, ναι. Ε, το καλοκαίρι ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, εντάξει, με μία εξαίρεση εκεί λίγο το απόγευμα οι εξυπηρέτηση ήταν καλή. Πρέπει όμως να προσέξουμε λίγο τώρα το κλείσιμο τη σεζόν γιατί mm -hmm. πέρυσι υπήρχαν θέματα ε, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου να μην υπάρχουν πολλά κενά. Ε, αυτό, αυτό είναι μια, ένα πάγιο αίτημα των ξενοδόχων mm -hmm. για να υπάρχει ανταπόκριση, mm -hmm. για, να μειωθούν, για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής mm -hmm. στο μαστιχάρι. Α, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό που πρέπει να το δει mm -hmm. ε, και η καινούργια Δημοτική Αρχή, όταν θα, θα κάνει τον προγραμματισμό για την, για την επόμενη σεζόν, <μυρικ》> τώρα πια, ε, είναι ένα από τα σημεία κλειδιά. Πρέπει ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται στο μαστιχάρι. Δεν, ε, ε, δεν, γι, δεν είναι εύκολα ανεκτό μια αναμονή πέραν των δύο ώρων, να το πω έτσι. <μυρικ》γυρικ> γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις και κάθε ώρα ε, σκάφος Αλλά πρέπει οι εταιρείε που εξυπηρετούν τη γραμμή, είναι δύο-τρει, <μυρικ》> να βρουν ένα μόντου βιβέντη και να, και να βάλουν δρομολόγια τα οποία να ελαχιστοποιούν να περιορίζουν το χρόνο αναμονή των μέχρι, επιβατών. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μία τελευταία ερώτηση. Μέχρι πότε θα είστε ανοιχτά, Θα είμαστε ανοιχτά μέχρι τι 10 Νοεμβρίου. Ε, είσαστε ε, πληρότητα. Ε, ε, πληρότητα έχετε. ικανοποιητική. Ε, αυτή είναι περίπου η κατάσταση για όλα τα ξενοδοχεία. Κάποια θα κλείσουν λίγο πιο νωρί. Ε, αλλά είναι μία πολύ καλή σεζόν. Γιατί να σκεφτείτε ότι είμαστε ανοιχτοί από τι 25 Μαρτίου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί. Να είστε καλά. καλά.